Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Να μας πει πώς βλέπει αυτή τη νέα μετάθεση στην έναρξη του πρωταθλήματος, καταρχάς, Χρήστο. Εντάξει, για μας αναμενόμενο. Εντάξει, γιατί και τώρα η νέα μετάθεση, να σας πω με την αλήθεια, δεν νιώθουμε και σίγουροι. Ναι. Στην Ελλάδα βρισκόμαστε, και ειδικά ο τεράστιο football league, από την οποία περιμένεις τα πάντα. Εντάξει. Αυτά είναι τα δεδομένα, θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και να προχωρήσουμε. Δεν μπορούμε να σταθούμε σε αυτά. Ο προπονητής σου είπε προχθές, μετά το φιλικό με τον Απόλλωνα Λάρισσας, το ένατο νομίζω κατά σειρά και μαζί με ένα επίσημο 10 δηλαδή, ότι ουσιαστικά δεν προσφέρουν κάτι πλέον τα φιλικά παιχνίδια. Δεν έχει κίνητρο δηλαδή ο ποδοσφαιριστής, ίσα-ίσα που μπορεί να προκαλέσει και κάποιους τραυματισμούς. Καλή ώρα όπως παραλίγο το δικό σου και να μας πεις κιόλας αν έχεις κάποιο πρόβλημα και τι συμβαίνει και γιατί είδαμε να αποχωρείς νωρίς το μάτς. Σίγουρα, εντάξει, μετά από ένα σημείο σίγουρα κουράζονται, σίγουρα δεν υπάρχουν στόχοι, αλλά όπως είπα και πριν, αυτά είναι τα δεδομένα, πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις. Πρέπει να, ας πούμε, και άλλο φιλικό να γίνει, πρέπει να μάθουμε να παίρνουμε, όπως παίρνουμε σε κάθε προπόνηση, να παίρνουμε και σε κάθε φιλικό κάποια πράγματα. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, ευτυχώς σε μένα ο τραυματισμός μου δεν ήταν κάτι σοβαρό, ήταν κάτι το οποίο το πρόλαβα. Ναι, μίλησε η εμπειρία σου μάλλον, μίλησε η εμπειρία σου εκεί, μόλις το αισθάνθηκες αμέσως αποχώρησες. Εντάξει, ήμασταν οριακά. Ναι. Ευτυχώς όμως δεν πάθαμε κάτι έτσι σπουδαίο, 2-3 μερούλες πιστεύουμε και θα είναι κανονικά στο πρόγραμμα της ομάδας. Η ομάδα συμπληρώνει, Χρήστο, 3 μήνες περίπου, νομίζω 12 εβδομάδες προετοιμασίας, αρκετές είναι η αλήθεια, παραπάνω από το κανονικό. Βιώνουμε κάτι περσινό. Ναι, γιατί το πρωτάθλημα πάνω κάτω θα ξεκινήσει την ίδια ημερομηνία που ξεκίνησε και πέρυσι. Δεν νομίζω αλλάζει κάτι δραστικά. Ό,τι έγινε πέρυσι γίνεται και φέτος από ό,τι φαίνεται. Σε ποιο επίπεδο πιστεύεις ότι είναι τώρα η ομάδα, αν θεωρήσουμε δεδομένο ότι θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα τέλειο Οκτωβρίου, γιατί υπάρχει μια επίσημη ανακοίνωση από τη Football League, γι' αυτό το ρωτάω. Κοιτάξτε, κατά την άποψή μου, εντάξει, η ομάδα έχει αρκετά περιθώρια βελτίωσης. Όπως είπες και πριν, ανέφερε και ο προπονητής μας ότι κάποια, ας πούμε, από τα τελευταία φιλικά, και αν κάνουμε και άλλα, θεωρώ ότι κουράζουν, δεν μπορούμε να δείξουμε κάποια πράγματα. Προσπαθούμε με τους εαυτούς μας να δείξουμε κάποια πράγματα, ξέρετε, να τα βγάλουμε λίγο παραπάνω, παλεύουμε. Ναι. Θεωρώ ότι η ομάδα θα βρει το δρόμο ότι σιγά σιγά με τα παιχνίδια τα επίσημα. Και δεν το λέω σαν λαϊκή ότι θα έχουμε άλοθη σε περίπτωση κακού αποτελέσματος, αλλά θεωρώ ότι θα γινόμαστε καλύτεροι παιχνίδι με παιχνίδι στα επίσημα παιχνίδια, όταν θα ξεκινήσω τα επίσημα. Το γεγονός βέβαια ότι τώρα, Χρήστο, θα ξεκινήσουν τα επίσημα και λογικά θα υπάρχουν και αρκετές εμβόλυμες. Γιατί τώρα θα πρέπει να συμπτύξει η Football League τις ημερομηνίες για να τις χωρέσει, γιατί υπάρχει και κύπελο. Υπάρχει και το φιλικό με την Μπόκα. Άρα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή μέσα σε 1,5 μήνα μέχρι τις γιορτές των Χριστουγέννων, ο Άρης θα υποχρεωθεί να δώσει αρκετά παιχνίδια από ό,τι φαίνεται. Ναι, θα είναι και ο Άρης, θα είναι και οι υπόλοιπες ομάδες. Ευτυχώς από την ομάδα μας θεωρώ ότι υπάρχουν, όπως έχουν πει και από την αρχή, υπεύθυνοι, υπάρχουν σε κάθε θέση 2-3 παιδιά. Θεωρώ ότι η ομάδα έχει και βάθος και μπορώ και πιστεύω ότι όποιος και να παίξει σε οποιαδήποτε θέση θα είναι η ομάδα το ίδιο. Δεν θα φαίνονται τα κενά. Θεωρώ ότι έχουμε αυτή τη δυνατότητα να ανακαλύψουμε συνεχόμενες και τα συνεχόμενα παιχνίδια και από τυχόν, ας πούμε, τραυματισμούς. Αν τύχουν μακριά δηλαδή από εμάς. Το είδαμε νομίζω και την περασμένη Παρασκευή στο τελευταίο αυτό φιλικό με τον Απόλλωνα Λάρισσας που έλειπαν 8, αν δεν κάνω λάθος, παίκτες. Δεν ήταν διαθέσιμοι. Και εσύ με τον Τζανακάκη, μάλιστα από το πρώτο ημίχρονο, αποχωρήσατε λόγω τραυματισμού. 10 δηλαδή το σύνολο. Ναι. Και πάλι δεν φάνηκε δηλαδή το κενό σε γενικές γραμμές. Αυτό ακριβώς. Θεωρώ ότι φέτος η ομάδα είναι υπερκαλυμμένη, έτσι θεωρώ, σε κάποιες ειδικά θέσεις και μπορεί να ανταπεξέλθει και στα συνεχόμενα παιχνίδια αλλά και σε τυχόν τραυματισμούς που μπορεί να έρθουν μέσα στη σεζόν. Να ανησυχούμε, γιατί ρωτάει εδώ και ένας φίλος, να ανησυχούμε για αυτούς τους τελευταίους τραυματισμούς. Μήπως κάτι δεν πάει καλά, ρωτάει, και ο ένας μετά τον άλλο τραυματίζονται οι ποδοσφαιριστές. Κοιτάξτε, τώρα εμείς δεν είμαστε, θεωρώ, υπεύθυνοι για να το σχολιάσουμε αυτό. Ναι. Εντάξει. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας όσο καλύτερα μπορούμε, υπό τις οδηγίες των γυμναστών και των προπονητών που υπάρχουν εδώ πέρα.
Δεν πιστεύω ότι γίνεται κάτι λάθος. Ναι. Στο ρωτάω δυστυχώς, γιατί πέρσι έγινε πολύ κουβέντα για την προετοιμασία. Δυστυχώς αυτή η αναμονή και του πρωταθλήματος, δηλαδή δεν μπορούν και οι άνθρωποι, οι προπονητές, οι γυμναστές να κάνουν και ένα σωστό προγραμματισμό. Είναι πολύ λάθος. Πέρσι μας κόστησε, θεωρώ εγώ, και θεωρώ ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Χωρίς να θέλω να ρίξω δικαιολογίες, αλλά σίγουρα εμάς προσωπικά την ομάδα μας επηρέασε. Ναι. Τουλάχιστον στην αρχή και φάνηκε στον πρώτο γύρο κιόλας. Ναι. Και σε θέμα δηλαδή απόδοση ομάδας, αλλά και ατομικά στον κάθε παίχτη. Ναι. Δεν ήταν όπως έπρεπε. Mm-hmm. Γιατί μετά ξέρετε, κάνεις τον προγραμματισμό σου, λίγο κάνεις λίγο παραπάνω προπόνηση, λίγο τότε, θεωρώ ότι λίγο το ένα λίγο το άλλο επηρεάζει όσο να είναι και την απόδοση γενικά ατομικά του κάθε παίκτη, και αυτό βγαίνει και στο συνολικό, συνολική εικόνα της ομάδας. Ναι, γιατί προφανώς αναφέρεις το γεγονός ότι οι προπονητές, οι γυμναστές καταρτίζουν ένα πρόγραμμα το οποίο όμως δυστυχώς αναιρείται κάθε τρεις και λίγο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αυτό ακριβώς. Ξεκινά μια προετοιμασία ένα μήνα, ενάμιση πριν και θεωρούν δεδομένο ότι θα ξεκινήσει τότε. Η ομάδα θεωρητικά την ετοιμάζει για τότε. Φανταστείτε τώρα 1,5 μήνα επιπλέον προπονήσεις που πρέπει να τις προσαρμόζουν, να τις αλλάζουν. Ξέρετε, είναι λίγο, δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Χρήστο, είσαι πάρα πολύ έμπειρος. Από τους πιο έμπειρους στην ομάδα, φέτος φοράς και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, ένας από τους 4 αρχηγούς της ομάδας. Τι διαφορετικό βλέπεις στο φετινό Άρη? Θεωρώ ότι αν ξεκινήσουμε και από εμάς, ποδοσφαιριστής, αλλά και από τη διοίκηση και γενικά όλες, θεωρώ ότι η ομάδα είναι πιο πολύ υποψιασμένη. Ναι. Είναι το πιο σημαντικό για μένα αυτό. Πιο υποψιασμένη στην κατηγορία και στα δεδομένα της κατηγορίας. Αυτό έχει φανεί κιόλας και από παίκτες οι οποίοι έχουν έρθει, οι οποίοι, θα το πω σε αγωγικά, ειδικεύονται, ας πούμε, σε αυτήν την κατηγορία. Ναι. Έχουν έρθει παιδιά, θα το πω έτσι, γιατί και δεν ισχύει 100%, πιο διψασμένα στο να διακριθούν. Ναι. Και να καταφέρουν το στόχο. Ναι. Αυτό με βάζει στον πειρασμό να σε ρωτήσω ότι πέρσι, παρά το γεγονός ότι υπήρχε δηλαδή ένα καλό ρόστερ, πάρα πολύ ποιοτικό, υπήρχε ένα έλλειμμα προσπάθειας ενδεχομένως, ένα έλλειμμα κινήτρου για αρκετούς ποδοσφαιριστές. Όπως είπα και πριν, μπορεί κάποιοι μεμονωμένα, αλλά όπως είπα και πριν, είναι λίγο πιο υποψιασμένοι και ήρθαν παίχτες έμπειροι σε αυτή την κατηγορία. Ναι. Κοιτάξτε, είναι λίγο μια περίεργη κατηγορία β' εθνική και εγώ έχω να τη ζήσω από τα ξεκινήματά μου. Θέλει άλλο τρόπο παιχνιδιού, άλλο τρόπο παιχτών. Όχι ότι δεν μπορούν τα παιδιά που παίζουν τα εθνικά σταθμούν και στην Άλφα και το αντίθετο. Αλλά εμένα μου έλειψε αυτό το πράγμα πέρσι, ειδικά σε κάποια παιχνίδια. Νομίζω ότι λίγο παραπάνω να υπήρχε αυτό το πράγμα, η ομάδα έχει καταφέρει το στόχο της. Mm-hmm. Έστω και από αυτές τις δυσκολίες που περνάγαμε πέρσι και... Δυσκολίες ενώ βαθμολογικά η ομάδα δεν ξεκίνησε καλά, δεν πήρε τα αποτελέσματα που περιμέναμε όλοι, mm-hmm. αλλά παρόλα αυτά μπορούσαμε στο τέλος να το σώσουμε. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι αν δούμε λίγο το πρωτάθλημα συλλογικά, θα δούμε ότι στις λεπτομέρειες μπορούσαμε παρόλες τις δυσκολίες να έχουμε καταφέρει το στόχο μας. Mm-hmm. Βλέπεις με φέτος ότι είναι πιο υποψιασμένη η ομάδα, δεν ξέρω. Για μένα το πιο σημαντικό, ναι. Υποψιασμένα εξωγηπαιδικά και εντός γηπαιδικά. Ναι, γιατί βλέπω ότι υπάρχει και μια στελέχωση. Πέρσι δεν υπήρχε αυτό. Μπράβο, Χρήστο, μπράβο. Δηλαδή υπάρχει ο κύριος Μυροφορίδης, υπάρχει ο κύριος Φριλίγκος που έχει το δικό του κομμάτι να δει εκπεραίως. Δηλαδή υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να είναι αυτονόητα σε κάποιες ομάδες, σε σοβαρές ομάδες. Πέρσι δεν υπήρχαν όμως. Ναι, δυστυχώς δεν υπήρχαν. Και κυρίως το θέμα του τεχνικού διευθυντή, ο οποίος είναι σημαντικό. Εντάξει, πέρσι είχαμε και τον κύριο Κάκαλη, ο οποίος βρισκόταν στην ομάδα κοντά μας. Δεν ήταν τεχνικός διευθυντής όμως ο κύριος Κάκαλης. Ναι, δεν ήταν τεχνικός διευθυντής. Για να μην ξεχνιόμαστε, είχαμε και πέρσι το πρωτάθλημα, γνωρίζουμε τι έχει γίνει. Ναι. Τι γινόταν, ας πούμε, τις υπόλοιπες ομάδες και θεωρώ ότι η ομάδα δεν είχε αυτή τη δύναμη να περασπιστεί τον εαυτό της πάνω απ' όλα. Ναι. Ναι. Να παίξουμε 50-50. Ναι. Εγώ υπήρχαν παιχνίδια τα οποία έπαιζε Άρης, να μην λέω ομάδα, και νόμιζα να παίζει την Μπαρτσελόνα με τον Άρη. Είναι πολύ σημαντικό. Έτσι ένιωθα διαφορά κυριολεκτικά, χωρίς να θέλω να υπερβάλλω.
Κυριολεκτικά. Μακάρι, γιατί μας είπες προηγουμένως ότι είναι πιο υποψιασμένοι όλοι. Φαντάζομαι ότι αναφέρεσαι και στη διοίκηση να είναι και αυτοί πιο υποψιασμένοι φέτος. Κοιτάξτε, οι κινήσεις που γίνανε, εγώ μίλησα για αγωνιστικό σου λόγο, υποψιασμένοι, ας πούμε, και στο θέμα το αγωνιστικό, ότι ήρθαν παιδιά γνώσης της κατηγορίας. Ναι, ναι. Αλλά και από τη μεριά της διοίκησης ήταν ένα άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει την κατηγορία, μιλάω για τον κύριο Μυροφορίδη, ναι, και γνωρίζει πρόσφατα οι καταστάσεις τα οποία μπορεί να βοηθήσει. Ναι. Την ομάδα σε αυτό το τομέα του. Ναι, σωστά. Εσύ που είσαι και από πέρσι, και θα το ρωτήσω αυτό, το ρωτάω σε κάθε ποδοσφαιριστή του Άρη, από αυτούς που συνεχίζουν από πέρσι, αισθάνεστε κάποιο βάρος, κάποια πίεση από την περσινή αποτυχία ή το κλειδί είναι να το αποβάλλετε εντελώς αυτό και να πείτε ότι ξεκινάμε κάτι καινούριο και να το διαγράψετε από τη μνήμη σας? Να σου πω την αλήθεια, εγώ προσωπικά δεν νιώθω, και από ό,τι αφού γκράζουμε και τα παιδιά εδώ πέρα, σίγουρα έχουν στο μυαλό τους την παλιά, την περσινή χρονιά, αλλά έχουμε κάνει μια καινούργια αρχή. Υπάρχουν πάρα πολλά νέα πρόσωπα στην ομάδα, ναι, και ίσως αυτό βοήθησε ώστε να νιώθουμε και έτσι, να πούμε ότι ξέρεις τι, κάνουμε μια καινούργια αρχή, πάει, ήταν αυτό, πέρασε και πρέπει η ομάδα από εδώ και πέρα. Όπως και ο κόσμος θεωρώ ότι το έχει κάνει αυτό, και αν δεν το έχει κάνει πρέπει να το κάνει, να είναι δίπλα μας, να μας στηρίζει. Και να πούμε, ξέρεις, πρέπει να βοηθήσουμε όλη την ομάδα. Ναι. Δεν είναι ότι ήταν, πάει, πέρασε. Δεν μπορούμε να το φέρουμε πίσω. Πρέπει η ομάδα να επανέλθει και να βρεθεί εκεί που πρέπει να βρίσκεται. Mm-hmm. Και είναι ο μόνος τρόπος. Δεν μπορούμε να κοιτάμε πίσω τι λάθη γίνανε. Τα λάθη τα κοιτάμε για να τα βελτιώνουμε. Σωστά. Πρέπει να προχωρήσουμε όλοι μαζί για να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο μας. Είναι και ένα στοίχημα αυτό η επιστροφή του κόσμου. Πέρσι, θυμάσαι ειδικά από κάποια στιγμή και έπειτα, το γήπεδο δεν είχε την εικόνα που όλοι θα θέλαμε να βλέπουμε. Το έχει πει και ο Μυροφορίδης από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε ότι είναι και ένα δικό του στοίχημα και της καινούργιας ομάδας. Το αισθάνεσαι κι εσύ, γιατί εσύ έχεις παίξει και σε πολλές μεγάλες ομάδες και έχεις ένα λόγο παραπάνω να... Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω πώς νιώθω. Σίγουρα ο κόσμος είναι απογοητευμένος, δεν το συζητάμε αυτό. Ο κόσμος έχει προβλήματα στην καθημερινότητά του, η κοινωνία δηλαδή, πέρα από το ποδόσφαιρο, νομίζω στη ζωή μας, νομίζω είναι το τελευταίο πράγμα το ποδόσφαιρο. Ναι. Ο κόσμος παρόλα αυτά βρισκόταν στην ομάδα, παρότι υπήρχαν κακά αποτελέσματα. Θεωρώ ότι εκεί που χρειαζόταν βοήθησε. Από εκεί σίγουρα ο κόσμος του Άρη δεν είναι αυτός. Σίγουρα είναι μεγαλύτερος. Γι' αυτό είπα και πριν ότι τους θέλουμε μαζί μας να πετύχουμε το σκοπό μας. Από εκεί και πέρα τα αποτελέσματα θα κρίνουν, πιστεύω, και αυτά θα βοηθήσουν τον κόσμο να έρθει. Αν η ομάδα περπατάει και ο κόσμος θα θέλει να έρθει να δει την ομάδα, θα έρθει να τη χειροκροτήσει και θα έρθει να πανηγυρίσει, ας πούμε, και το στόχο μας. Εξαρτάται και από εμάς, όσο να είναι, και η προσέλευση του κόσμου. Ναι, κατανοητό. Συν Αθηνά και Χειρακίνη, γιατί ναι, πρωτίστως οι παίκτες και η ομάδα είναι αυτοί που δίνει το έναυσμα, νομίζω, και στην κερκίδα. Γιατί ποιος δεν θέλει να βλέπει την ομάδα του να κερδίζει, ακόμη και σε φιλικά παιχνίδια. Αυτό ακριβώς. Ναι. Νομίζω ότι είμαστε κύριος λόγος που η ομάδα, αν θα παρουσιάζεται καλή, τόσο θα έρχεται και ο κόσμος. Mm-hmm. Δεν πιστεύω ότι, ας πούμε, ο κόσμος δεν θέλει να έρθει στο γήπεδο. Θέλει να δει κάτι καλό και θα έρθει να αγαπάει την ομάδα. Mm-hmm. Ένα χρόνο εδώ πέρα το νιώθω, μπορώ να το φουγκραστώ. Γνωρίζω από τα χρόνια που έχω περάσει εκεί πέρα για την ομάδα, για τον κόσμο. Ναι. Ξέρω, δεν είναι αυτή η δυναμική του κόσμου του Άρη. Ναι. Αλλά θα πρέπει και εμείς από την πλευρά μας να του δώσουμε το κίνητρο να έρθει. Σωστά. Το δεύτερο επίσημο παιχνίδι θα είναι και αυτού κυπέλου τελικά. Έτσι όπως είναι τα πράγματα με τον Πανιόνιο. Μπορεί να μην είναι στόχος άμεσος, αλλά τώρα έτσι πως θα φέρνει ο καιρός τα πράγματα. Εντάξει, είναι ένα στόχος για να προκριθεί στην επόμενη φάση. Έχεις κάνει μια νίκη, έχεις τρεις βαθμούς. Υπάρχει δυνατότητα δηλαδή πρόκριση στην επόμενη φάση. Σίγουρα δεν μπορούμε να μελούμε κάποιον. Οτιδήποτε, οποιοδήποτε παιχνίδι. Θα το δούμε σοβαρά, θέλουμε την νίκη σε όλα τα παιχνίδια, για ψυχολογικούς λόγους, για πολλούς λόγους. Σίγουρα ο Πανιόνιος είναι, και γενικά οι ομάδες που παίζουν να δουν, και είναι πιο έτοιμες, είναι πιο... Έχουν πιο πολλά παιχνίδια, στα πολλά. Μπράβο. Εμείς, όπως είπα πριν, θα κοιτάξουμε να κερδίσουμε, έτσι ώστε να προκριθούμε και στην επόμενη φάση. Mm-hmm. Ναι. Αλλά είναι προσωπική άποψη ότι
Εμένα μέσα μου ο βασικός μου στόχος είναι η άνοδο της ομάδας. Ναι. Εμένα προσωπικά, δηλαδή άμα με ρωτάγατε, θα προτιμούσα δηλαδή να βγει ομάδα και από εκεί και πέρα θα τα κοιτάξουμε. Αλλά που δεν πάει, όπως είπα πριν, να μην παλέψουμε και να θέλουμε την νίκη σε όλα τα παιχνίδια. Mm-hmm. Αν μου λέγατε να διαλέξω, θα διάλεγα το πρωτάθλημα. Νομίζω εσύ και όλοι οι Αριανοί αυτό το ίδιο θα διάλεγε, γιατί ποιος τυφλός δεν θέλει να βλέπει γιατί το φως. Γιατί και πέρσι πάλι τα ίδια λέγαμε, αλλά δεν είναι αυτό. Είναι ο στόχος μας, είναι να βγει ομάδα από αυτό το αδιέξοδο, από αυτό το πράγμα που λέγεται φουτμπολί, γιατί ταλαιπωρείται πραγματικά. Ναι. Πέρσι ταλαιπωρήθηκε, Χρήστο, με αφορμή αυτό που λες. Ο Άρης πολύ στα εκτός έδρας παιχνίδια. Θα αλλάξει αυτό φέτος. Εντάξει, εντός έδρας, πάνω κάτω, νομίζω ξέρουμε τι να περιμένουμε και υπάρχει μια δυναμική που σου δίνει το γήπεδο, ο κόσμος γενικότερα. Εκτός έδρας, πέρσι υπήρχε πολύ μεγάλο θέμα. Ο Άρης δυσκολευόταν πολύ. Φέτος βλέπει να αλλάζει αυτό το σκηνικό. Όντως δυσκολευόταν η ομάδα και πραγματικά πολλές φορές απορούσα και εγώ. Ναι. Δεν ξέρω, θα το δείξει. Θεωρώ όμως ένα σημαντικό έτσι, μέρος και πώς θα ξεκινήσει η ομάδα. Ναι. Ας πούμε τα πρώτα παιχνίδια είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε νίκες. Ναι. Ξέρετε γιατί θα λένε δηλαδή εντάξει αφήστε τον Άρη. Ναι. Βγήκε, τελείωσε. Πέρυσι όπου πηγαίναμε και η Κουτσή Μαρία νόμιζα μας κόψει βαθμούς. Μπαίναμε τα μπούνια, έλεγα να τον κόψουμε, ξέρετε υπήρχε λίγο παρασκήνιο. Ναι, γιατί είχε ξεκινήσει ήδη και με δύο γκέλες ο Άρης το πρωτάθλημα. Μπράβο, ναι. Είναι και θέμα ψυχολογικό μετά. Ναι. Είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε στην αρχή τα πρώτα παιχνίδια, να μέσα έξω να κερδίζουμε, να ψάχνουμε το δεύτερο. Ναι. Αυτό είναι το σημαντικό για μένα. Με βάση το πρόγραμμα των πρώτων αγωνιστικών, υπάρχει αυτή η δυνατότητα θεωρητικά πάντα στα χαρτιά, γιατί όλα στα χαρτιά και στη θεωρία είναι αυτά που λέμε. Αν εξαιρέσει κανείς το δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας με τα Τρίκαλα, υπάρχει δυνατότητα να κάνεις μια καλή εκκίνηση στο πρωτάθλημα. Εντάξει, θεωρητικά όπως είπατε και εσείς, αλλά πραγματικά εγώ προσωπικά δεν κοιτάω το πρόγραμμα. Δεν μπορώ να κοιτάξω. Δεν είμαστε στο Ιταλικό πρωτάθλημα να δούμε, ειλικρινά. Ναι, ναι. Τίποτα. Πρέπει να βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Μέσα έξω δεν υπάρχει, είναι το ίδιο και πρέπει να κερδίζει ομάδα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν πρέπει να διακρίνουμε. Είτε παίζαμε πρώτη αγωνιστική, είτε τρίτη με τα Τρίκαλα, με τον Όφη, με τον οποιοδήποτε. Είναι το ίδιο. Γιατί και πέρυσι, άμα φανταστείτε, κληρωθήκαν πρώτη αγωνιστική με την Καρδίτσα, γκέλα, γυναικό γκέλα. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Δεν είναι μετά αν είναι ντέρμπι, δεν είναι. Δεν είναι. Είναι το ίδιο όλα τα παιχνίδια. Όλα μπορούν να σου κάνουν ζημιές και βασικά όλα τα παιχνίδια σου δίνουν 3 βαθμούς. Σωστά. Δεν θα σου δώσει κάποιο παραπάνω. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να τα βλέπουμε όλα το ίδιο. Επειδή έχεις περάσει. Είναι δύσκολα, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε όλα. Είτε με το να μην μειώνω τις ομάδες, με τη μικρότερη ομάδα είτε με τη μεγαλύτερη. Πρέπει να τα βλέπουμε όλα τα ίδια. Mm-hmm. Επειδή έχεις παίξει σε ΑΕΚ, έχεις παίξει σε Παναθηναϊκό, σε Ηρακλή, σε Όφη, ομάδες και με κόσμο και με ιστορία. Θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο, επειδή συνεργαστήκε πάρα πολύ με πάρα πολύ κόσμο και διοικητικά, με προέδρους, με παράγοντες. Την άποψή σου για τον Θόδωρο Καρυπίδη. Πώς είναι ένας νεαρός παράγοντας, νεαρός και σε ηλικία, έχει δίψα, φαίνεται, αλλά κακά τα ψέματα πέρσι πιάστηκε και αυτός εξαπίνης νομίζω, όπως και όλη η ομάδα. Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι ο άνθρωπος πραγματικά έχει βάλει χρήματα. Τώρα αν τα βάζει ή αν τα έβαζε σε ένα άδειο βαρέλι και έπεφτε. Ναι. Εντάξει, αυτό έχει να κάνει και θέμα με επιλογών ανθρώπων, ξέρετε. Ναι. Είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορείς δυστυχώς στη ζωή να τα υπολογίζεις και να τα φέρνεις έτσι όπως τα σκέφτεσαι. Ναι. Εντάξει, γίνονται λάθη, όλοι κάνουμε λάθη. Αλλά και πώς ζω, ας πούμε, μέσα στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι από τους λίγους ανθρώπους ο οποίος είναι και μόνος του. Ναι. Και προσπαθεί να διαχειριστεί ένα τόσο μεγάλο καράβι. Μεγάλες ομάδες στην ίδια κατηγορία μπορεί να είναι 10 και 15 άτομα και να μην τα κάνουν, να μην τα καταφέρνουν όσο αυτός που έχει και ένα τόσο μεγάλη ομάδα και προσπαθεί να τη διαχειριστεί. Σίγουρα έχει κάνει λάθη, θεωρώ ότι θα το έχει παραδεχτεί και ο ίδιος και θεωρώ ότι θα μαθαίνει από τα λάθη του, όπως φάνηκε και φέτος με το budget, με τη διαχείριση, με κάποια πράγματα, δείχνει ότι προσπαθεί να τα βελτιώσει και να τα φτιάξει.
αλλά είναι δύσκολες εποχές για έναν άνθρωπο, έναν συγκεκριμένο, ο οποίος δεν πιστεύω ότι είναι και τρισεκατομμυριούχος, να πετάει και να σκορπάει τα λεφτά, να διαχειριστεί μια ομάδα. Σίγουρα ελλείψεις θα υπάρχουν, προσπαθεί για το καλύτερο για την ομάδα. Τώρα από εκεί και πέρα όλοι δυστυχώς κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Παίχτες, προπονητές, προέδροι. Ναι. Στο τέλος θα πούμε εξαιρέσεις τον καλύτερο και για μένα και για τον προπονητή και για τον πρόεδρο και για όλους. Εύχομαι πραγματικά, γιατί έχει κάνει προσπάθεια, ναι, να η ομάδα να καταφέρει το στόχο της, γιατί και η προσπάθεια σε ένα πρόεδρο είναι, θεωρώ, να βάζει τα χρήματα. Δεν είναι κάτι άλλο. Ναι. Για να ασχολείται είναι αλλονών. Είναι να βάζει χρήματα. Θεωρώ ότι έχει βάλει χρήματα από τη ΓΑΜΑ Εθνική, γιατί γνωρίζω και παίκτες, φίλους μου, οι οποίοι είχαν και καλά συμβόλαια και πήραν λεφτά και έκαναν. Εντάξει. Θεωρώ ότι έχει βάλει χρήματα. Και όταν κάποιος βάζει χρήματα, αξίζει σεβασμό για μένα. Μάλιστα. Για να δούμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα έτσι, κουβέντα. Μας είπες και καθησυχαστικά ότι δεν αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Με 2-3 μέρες απουσίας θα επιστρέψεις. Βέβαια, εδώ που τα λέμε και τα. Βοηθάει κιόλας. Ναι, ναι, ναι. Βοηθάει και λίγο, γιατί και για σένα και για τον Καπνίδη και για τον Βαλεριάνο. Για πολλά βέβαια. Ναι. Διακοπή, αλλά θα δούμε. Εντάξει, μπορεί, δεν είμαστε σίγουροι. Εγώ δεν νιώθω σίγουρος ότι θα ξεκινήσει. Εντάξει, ναι. Θα δούμε. Σίγουρα πρώτα το κύπελλο και βλέπουμε τώρα, γιατί εδώ πέρα και Ελλάδα είμαστε και φουτμπολί και εμάς δεν μπορούμε να τα υπολογίζουμε. Ναι, σωστά. Γιατί πριν μια εβδομάδα λέγαμε ότι ξεκινάμε. Σίγουροι, δηλαδή από τον προπονητή κάναμε πρόγραμμα ανάλυση παιχνιδιού αντίπαλο. Γενικά, ξέρετε. Αλήθεια, σήμερα ο προπονητής σας είπε δηλαδή τώρα. Χριστό, έχει ενδιαφέρον να σε ρωτήσουμε δηλαδή τώρα. Τι μπορεί να σας είπε δηλαδή σήμερα. Σίγουρα λέει παίζουμε κύπελλο. Ναι. Το μόνο σίγουρο. Κατάλαβα. Τι να πω. Για το φιλικό με την Μπόκα δεν σε ρωτάω. Εντάξει, ήταν μια γιορτή, αν μη τι άλλο. Δεν ξέρω τι περιμένεις ότι θα κερδίσει ο Άρης από αυτό το φιλικό. Τώρα θα είναι και μέσα σε μια ημερομηνία που θα αρχίσουν να πανωτά τα παιχνίδια. Ναι. Τίποτα. Εύχομαι πραγματικά η ομάδα να έως τότε να κυλάει, να έχει νίκες. Και εκεί πέρα περιμένουμε μια συσπήρωση του κόσμου να έρθει να βοηθήσει. Θεωρώ και οικονομικά, ας πούμε, πιστεύω είναι και ο λόγος. Ναι. Αλλά και μια συσπήρωση του κόσμου να δείξει και τη δυναμική του. Αλλά όπως είπα πριν, είναι σημαντικό να έχουμε νίκες, να έρθει και ο κόσμος στο γήπεδο και να συνεχίσει μετά από αυτό το παιχνίδι να έρθει. Ναι. Τώρα στο θέμα του αποτελέσματος νομίζω ότι ελάχιστα. Δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία, νομίζω. Ναι, ιδιαίτερη σημασία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρήστο. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.